τακτικής και άλλα. Ας ξεκινήσω με αυτά που συμφωνώ με τον κύριο Μπιάλα. Προφανώς χρειάζεται εθνική ομοψυχία, προφανώς χρειάζεται σοβαρότητα, προφανώς χρειάζεται συνεννόηση. Η σοβαρότητα βέβαια προϋποθέτει και διαχρονικότητα, έτσι. Δεν μπορείς ξαφνικά να ξυπνήσεις και να σοβαρευτείς. Όταν όλους αυτούς τους μήνες η κυβέρνηση, να θυμίσω τις δηλώσεις του κυρίου Κατρούγκαλου πριν από 4-5 μήνες, όταν άρχισε και έφυγε από την Κασπία θάλασσα το γεωτρύπανο και κατέβηκε κάτω, ότι αυτά είναι για εσωτερική κατανάλωση, σηκώνει σημαία ο Ερντογάν και δεν χρειάζεται να ανησυχούμε, τότε θα έπρεπε να χτυπήσουν τα καμπανάκια και να έχει δημιουργηθεί, να δημιουργηθούν οι συμμαχίες και όλα τα υπόλοιπα, ώστε σήμερα να έχουμε ακόμα καλύτερα αποτελέσματα. Για να μην υπεκφύγω στο ερώτημά σας, φυσικά είναι θετικό και καλό θα είναι να χτίσουμε πάνω σε αυτό με πραγματικές κυρώσεις, διότι ξέρουμε πολύ καλά ότι η Τουρκία από λόγια δεν καταλαβαίνει. Μπορεί να το βρείτε και μπροστά σας κι εσείς. Φυσικά, όποια κυβέρνηση βγει μετά τις εκλογές θα είναι ένα ζήτημα το οποίο δεν θα μπορέσει να το αποφύγει. Εδώ βλέπουμε λοιπόν ότι πρέπει να αρχίσουμε και εμείς να σκεφτόμαστε εάν η κυβέρνηση από τη μία μεριά δίνει το σήμα της σοβαρότητας με το να κάνει αυτό το κισέα μέσα στο τριήμερο. Την ίδια στιγμή όμως, παρόλες τις παρετήσεις υψηλόβαθμων στελεχών του Υπουργείου Άμυνας, συνεχίζει τις συζητήσεις για τα μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης. Τι σήμα δίνει προς την απέναντι πλευρά? Εσείς είναι ένα σήμα σοβαρότητας? Είναι ένα δείγμα, συγγνώμη, αλλά είναι ένα δείγμα ότι πράγματι υπάρχει ζήτημα θερμού επεισοδίου? Αν υπάρχει, αν πιστεύει αυτά που είπε ο Πρωθυπουργός σήμερα, ναι, πρέπει να αποσυρθούν. Δεν μπορεί δηλαδή την ίδια στιγμή να δίνει σήμα ότι είμαστε διατεθειμένοι να συζητάμε, αλλά παρόλα αυτά υπάρχει πιθανότητα θερμού επεισοδίου. Αν φτάσαμε στο σημείο. Έτσι όμως ρίχνει τις γέφυρες. Δεν το αποφεύγει και συζητώντας. Κοιτάξτε, αυτά λοιπόν είναι κάποιες διαδικασίες, κάποιες τακτικές που στο διπλωματικό σώμα υπάρχουν και δίνουν τα κατάλληλα σήματα. Η διπλωματική γλώσσα έχει κανόνες, όπως έχουν κανόνες και οι πιλότοι μας που κάνουν τις αερομαχίες και προφανώς αποφεύγουν τα επεισόδια. Αντίστοιχα έχουν και κανόνες και διπλωματικοί. Κύριε Θεοχάρη, μας κάνει πάντως κάτι εντύπωση. Σπεύσατε να πείτε ότι κακώς έκανε το κισέα ο Πρωθυπουργός, που αυτό κάποιος για να το πει πρέπει να έχει και όλα τα δεδομένα κατά νου, προφανώς θα είχατε. Όμως εγώ αυτό που δεν βλέπω είναι το να πιέζετε τον Πρωθυπουργό για περισσότερες ενέργειες κατά της Τουρκίας. Τα εθνικά δεν είναι θέμα εσωτερικής κατανάλωσης και δεν ακούω από εσάς κάποια πρόταση τι άλλο πρέπει να κάνουμε. Να πιέσετε τον Πρωθυπουργό προς την κατεύθυνση της οχύρωσης αυτή τη στιγμή της χώρας μας. Αυτό που πρέπει να πιέσουμε τον Πρωθυπουργό αυτή τη στιγμή, διότι προφανώς δεν μπορείς να κάνεις παρενέσεις μέσω των καναλιών, να έρθω εγώ να πω. Ναι, δεν ακούω κάτι άλλο να προτείνετε εκτός από τις κυρώσεις που κάνει ήδη. Εγώ αυτό που μπορώ να προτείνω είναι το εξής. Αυτό που προτείνω στον Πρωθυπουργό είναι να καλέσει άμεσα τους πολιτικούς αρχηγούς να κάνει την ενημέρωση και οι όποιες παρενέσεις να γίνουν σε ένα θεσμικό επίπεδο όπως πρέπει να γίνουν. Σε κάθε περίπτωση είμαστε σε μια περίοδο που υπάρχει μια θεσμική χαλάρωση, ας το πω έτσι. Η κυβέρνηση δηλαδή είναι υπηρεσιακή, με την έννοια ότι δεν έχει την πολιτική νομιμοποίηση, διότι πάμε σε εκλογές σε 2,5 εβδομάδες. Και συνεπώς, για να μπορέσουμε να λειτουργήσουμε πραγματικά με ισχύ, θα πρέπει συνολικά το πολιτικό σύστημα να έρθει σε συνεννόηση. Και αυτή η πρωτοβουλία είναι πρωτοβουλία του Πρωθυπουργού. Οι συμμαχίες υπάρχουν για να ενεργοποιούνται κάποια στιγμή. Εάν οι συμμαχίες υπάρχουν και είναι ισχυρές, αλλά όταν τις χρειάζεσαι την κατάλληλη στιγμή, δεν υπάρχει κανένας να δώσει. Δεν μπορείς να στηριχθείς τους άλλους, τους Αμερικανούς, τους Βρετανούς, τους Γερμανούς. Εσύ. Εγώ απλώς λέω το. Εγώ απλώς προσπαθώ να καταλάβω τη θέση της κυβέρνησης. Το ουσιώδες δηλαδή είναι ότι αυτό γίνεται σε μια άλλη χώρα και δεν είναι στην Ελλάδα. Δηλαδή, αν το ίδιο συνέβαινε στο Καστελόριζο και τα μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης θα τα φέρναμε πίσω και θα φέρναμε και πλοία και δεν ξέρω τι θα κάναμε και θα δείχναμε την ισχύ μας. Ξαφνικά, και τις συμμαχίες θα τις ενεργοποιήσουμε. Ξαφνικά είναι μια άλλη χώρα και η αλληλεγγύη μας έχει και ένα όριο. Κάποια στιγμή υπάρχει και ένα όριο στην λογική το ότι είμαι το καλό παιδί και ότι δεν δημιουργώ ζητήματα. Αυτό από ένα σημείο και πέρα γίνεται ενδοτικότητα. Εν πάση περιπτώσει, για να μην κατηγορηθεί η κυβέρνηση, ότι είναι, γιατί είναι, ξαναλέω, υπηρεσιακή κυβέρνηση. Είναι μια κυβέρνηση η οποία. Δεν είναι υπηρεσιακή κυβέρνηση. Σας ξαναλέω, κύριε Μπιάλα μου,
Εδώ είστε για να διαχειρίζεστε τώρα στα εθνικά θέματα. Να βάζετε υπό αμφισβήτηση τον Πρωθυπουργό και το Υπουργικό Συμβούλιο. Το καταλαβαίνετε. Δεν έχετε την πολιτική νομιμοποίηση. Όχι, κάνετε λάθος. 7 Ιουλίου είναι οι εκλογές. Και δεν είναι υπηρεσιακή. Κύριε Μπιάλα, σας συστήνω. Εσείς αντιλαμβάνεστε. Σας κάνω επίσημα. Ακούσετε στις 26 Μαΐου το διάγγελμα του Πρωθυπουργού. Ακριβώς. Σας συστήνω. Εσείς αντιλαμβάνεστε όταν βάζετε στα εθνικά θέματα σε πλήρη. Με μια οδυνηρή ήττα στο να προκαλέσει εκλογές γιατί δεν έχει πολιτική νομιμοποίηση εν συνόλο. Δεν μπορεί για τα εθνικά θέματα να βάζει υπό προθεσμία την κυβέρνηση. Δεν νομοθετεί, αλλά στη διοίκηση της χώρας. Καταλαβαίνετε τι σφάλμα κάνετε. Καταλαβαίνετε τι σφάλμα κάνετε. Ξανά, κύριε Μπιάλα, για τα εθνικά θέματα βάζετε προ τα μία. Εάν δεν δίνετε χέρι βοηθείας, πάλι δεν μπορείτε συνεννόηση. Να βρείτε συνεννόηση και συνένεση. Δεν θα μας τα λέμε. Η πρωτοβουλία ποιος θα την πάρει, για την αντιπολίτευση, για τη συνεννόηση ή η κυβέρνηση.